Είναι ο γαμπρός του Χρήστου Καλατζάκη, είναι ο σύζυγος της αδερφής του νεκρού του καρδιοχειρούργου. Είναι ο κύριος Τσομπανάκης, κύριε Μανώλη Τσομπανάκη. Συζητάμε προηγουμένως ότι χθες που έγινε η κηδεία του ανθρώπου σας, ναι, ήταν και το μνημόσυνο του σύζυγου της μητέρας. Ναι, τα 40. Της μητέρας της κατηγορούμενης, δηλαδή, έτσι. Της κατηγορούμενης, ναι. Η μητέρα της κατηγορούμενης ήρθε εδώ στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια. Σύναψε σχέση με έναν άνθρωπο, με έναν παντρεμένο άνθρωπο, ο οποίος χώρισε. Και δάσκαλο στο επάγγελμα, με κοινωνικό εκεί θέση, δηλαδή και αξιόλογο άτομο. Αυτές αποδεικνύουν τελικά ότι είχαν την ικανότητα να παντρεύονται συζύγους και συνεχεία για οικονομικούς λόγους. Και προφανώς ο άλλος τον επήρε ο Θεός, ήταν και μεγάλη ηλικία, το σύζυγο της μητέρας της και το σύζυγο της κόρης Βουλγάρας. Δυστυχώς, επειδή ήταν νέος, τον πήρανε αυτή τον. Και εκτέλεσαν το θάνατό του. Τώρα για το περιστατικό αυτό, καταρχήν, ο Χρήστος Καλατζάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πειράξει κουνούπι εδώ στην περιοχή, έτσι. Ο Χρήστος ο Καλατζάκης ήταν, εγώ τον γνώρισα και όταν πήρα την αδελφή του, ήταν 12 ετών. Είμαι ο πνευματικό του πατέρα και αδελφό. Μεγάλωσε, γεννήθηκε στον Άγιο Στέφανο, από γονείς γεωργούς αγρότες, εργαζόμενους σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά τους το κάθε αναγκαίο για να τους κάνουν, όπως λέγανε, θέλουν να γίνονται καλοί άνθρωποι και να βοηθήσετε την κοινωνία. Γεννήθηκε μεγάλο στον Άγιο Στέφανο, τελείωσε το γυμνάσιο στη Σιτία της εποχής εκείνης εξατάκουσης, συνεχεία ακολούθησε την ιατρική επιστήμη, με αποτέλεσμα τόσο για τον εαυτό του, που ήταν ο χαρακτήρας, η αγωγή που είχε πάρα από το σπίτι του για να ικανοποιήσει τους γονείς του, έγινε ένας πολύ καλός γιατρός, ο οποίος προσπάθησε με κόπους και θυσίες να ανέβει σε υψηλά επίπεδα γνώσεων και του αντικειμένου και συνεχεία να παρέχει τις υπηρεσίες στον κόσμο. Γιώργο μου, ήταν γνώστης της κατάστασης του σπιτιού. Ήταν γνώστης της κατάστασης του σπιτιού. Μετά την επιλογή την βουλγάρικη, επειδή εμείς εδώ είμαστε κοινωνία που έχω μεγαλώσει συντηρητική, που λέμε μια περιήσυχη γι' αυτό, είχαμε ενδιασμούς γιατί ακούγαμε τηλεόραση, διάφορα άλλα συμβάντα και ξέρω εγώ, και επειδή ο πατέρας του ευτυχώς και η μάνα του στην Αττική είχαν πεθάνει και αλλιώς δεν θα μπορούσαν να αντέξουν ένα τέτοιο γεγονός, εμείς οι υπόλοιποι που είχαμε μείνει, οι αδερφοί του, συνεχεία εγώ και ο αδερφός του, δεν εγκρίναμε αυτή, με αποτέλεσμα έκδοτε και οι σχέσεις μας να ήταν κάπως απομακρυσμένες. Επειδή δεν ρωτήσω, Γιώργο μου. Λες και διαισθανόμαστε ότι θα συμβαίνει αυτό. Ζήνα, σε ακούει ο κύριος. Ναι, όχι, απλώς επειδή έχουμε την ψυχολόγο μας, την κυρία Κυριακίδου εδώ και θέλει να παρέμβει στο θέμα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Είχε ξαναπαντρευτεί ή ήταν η πρώτη σχέση και γάμος που έκανε? Είχε ξαναπαντρευτεί με μια καθηγήτρια στο επάγγελμα φιλόλογος από την Σιτία, η οποία ήταν 8 χρόνια παντρεμένος και συνεχεία χώρισαν. Εντάξει, μέχρι εδώ συμβαίνουν αυτά και φυσιολογικό και λογικό. Αλλά το μπορούσε να κάνει, διότι ήταν κάποιος ο οποίος διέθετε και όνομα και σαν άντρας, και μπορούσε να βρει μια γυναίκα για να κάνει αυτό το οποίο έγνωρισε. Πώς την γνώρισε? Πώς γνώρισε? Δυστυχώς πιστεύω στον τρόπο που ξεκινάει, ξέρεις, κάποια βουλγάρα η οποία προσφέρεται. Δηλαδή, ήταν σας είπα, εντάξει, τότε την αρχή την είχε, δεν μας επήραζε, μια βουλγάρα είναι, άντρας είναι, χωρισμένος είναι, δεν ξέραμε. Όταν προχώρησε σε αυτές τις ενέργειες, δεν τις εγκρίναμε εμείς από το περιβάλλον, και αποτέλεσμα. Και σίγουρα. Πάντως ήταν πολύ ωραία γυναίκα, εγώ που είδα έτσι τις φωτογραφίες. Και σίγουρα δεν άκουγε τους συγγενείς. Δεν σας άκουγε. Εντάξει, δηλαδή, εδώ αν δεν είσαι ωραίος στην ψυχή, ό,τι και να είσαι στο σώμα, δυστυχώς. Ναι, αλλά κάνουμε. Ο γαμπρός σας δεν σας άκουγε. Και αυτό ήταν και το κίνητρο, διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έξυπνος, δεν ήταν να δει κανείς βλάκας. Και εννοείται ότι θα απόδειγε από αυτό. Και με αποτέλεσμα και οι γυναίκες μετά έχουν τις ικανότητες τις γνωστές, ας πούμε. Που να σας πω λίγο κάτι. Ένας άντρας δεν έχει σημασία αν είναι έξυπνος, γιατί ο έρωτας είναι πέρα από την εξυπνάδα. Αν την αγάπησε, αν τέλος, το πήληξε. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή ότι έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο ένα έγκλημα το οποίο για την περιοχή και την κοινωνία μας ήταν, ας πούμε, ένα αποτρόπαιο έγκλημα και να το σκότωσαν στην άσπατος, ας πούμε, σαν να ήταν ένα ζώο. Από ανθρώπους οι οποίοι, αυτοί μόνο άνθρωποι δεν μπορούν να ονομαστούν. Γι' αυτό πιστεύω αυτό και απευθύνομαι έκκληση στην πολιτεία και στη σεβαστή δικαιοσύνη,
παραδειγματική τιμωρία για να μην οπλίσει χέρι άλλων τέτοιων, για να βρεθούν άνθρωποι στη θέση που βρισκόμαστε εμείς. Να θάβουμε ένα άνθρωπο δικό μας, όχι από το θάνατο που έχει δικαίωμα όποιος, ο Θεός να μας σε πάρει ανά πάση στιγμή, αλλά από ανθρώπους εγκληματίες για ταπεινά κίνητρα και ένα άνθρωπο ο οποίος ήταν αυτός που ήταν και το φέρω στη ζωή. Αυτό εμείς δεν μπορούμε με τίποτα να το καταπιούμε. Διότι αυτό που θέλω να τονίσω δεν ήταν ότι έβγαινε απλώς ένας άνθρωπος και λαμπρός επιστήμας. Αυτή τη στιγμή, επειδή εδώ η περιοχή είναι λίγο απομακρυσμένη και απομονωμένη, ήταν ο Σωτής. Όλοι οι άνθρωποι, εγώ αν ζω, ο Θεός να είναι καλά και ο Χρήστος, ο καρδιολόγος. Αυτό ο κόσμο, δηλαδή. Αυτό ήταν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων με καρδιακό πρόβλημα και χθες φάνηκε στην κηδεία του που ήθελαν να εκφράσουν την αυτή του, που λέει τι θα γίνω εγώ τώρα. Δηλαδή καταλάβετε, δημιούργησε ένα κενό που είναι θέμα ζωής. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους είχαν εμπιστευτεί τον Καλαντζάκη. Δεν υπάρχει άλλος γιατρός, Ζήνα, για να καταλάβεις εδώ στην περιοχή καρδιοχειρούγους. Αυτό εννοεί ο κύριος Τσομπανάκης. Ναι, και πρέπει να σας θέσω και ένα άλλο θέμα εδώ στη συζήτηση που κάνουμε. Το παιδάκι των 3 ετών, αυτή τη στιγμή, το παιδάκι που απέκτησε κατά τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο Χρήστος Καλαντζάκης με την Βουλγάρα σύζυγό του πριν από περίπου 3 χρόνια. Ένα τρίχρονο αγοράκι, ένα 3 ετών αγοράκι. Το παιδάκι αυτό αυτή τη στιγμή βρίσκεται με τη μητέρα της κατηγορούμενης στην περιοχή της Σιτίας, αν δεν κάνω λάθος. Στη Σιτία. Το παιδάκι αυτό όμως τι θα γίνει από τώρα και πέρα, γιατί η μάνα του με τα τωρινά δεδομένα και με τα όσα η ίδια έχει υποστηρίξει και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί δείχνει ότι θα πάει μέσα. Τι θα γίνει αυτό το παιδάκι? Γιώργο, μου να ρωτήσω κάτι. Εδώ οι συγγενείς, γιατί μιλάμε... DNA, είναι... Αναμένεται ένα DNA, λογικά, έτσι δεν είναι? Το DNA προφανώς ήταν και η αιτία που προκάλεσε τον... Αλλά δεν έχει βγει το αποτέλεσμα του DNA. Το φωνικό τόσο σημαντικό, γιατί προφανώς για να αποδειχθεί, φοβόταν προφανώς ότι με το DNA... Ξέρετε αν έχει γίνει η εξέταση? Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί είμαστε τόσο πόλωσοι αυτός. Εμείς θάψαμε το συγγενή μας... Ναι, με ό,τι πήγε αξιοπρέπεια. Και δεν μπορώ τώρα με ανθρώπους ο οποίος από ό,τι λέγεται τον σκότωσε η μάνα του παιδιού και από ό,τι λένε ήταν και η αιτία, ας πούμε, του εγκλήματος. Από εκεί και πέρα δεν μου αφήνει περιθώρια. Ξέρετε, δεν ξέρω, είμαι ακόμα σε σύγχυση, γιατί χθες 5 ώρα τον εθάψαμε στο χωριό του και στο πρωταρχείο. Και είμαι ακόμα αυτός ο πόνος με πνίγει. Γιώργο, μου να σε ρωτήσουμε κάτι. Όταν εμφανίστηκαν στην εισαγγελία, εμφανίστηκαν ή στην αστυνομία μετανοημένοι για αυτό το που έπραξαν, που διέπραξαν? Τίποτα. Εγώ πρέπει να σας πω καταρχήν για τους δύο, για τις προσαγωγές των δύο, τα πλάνα που βλέπετε αυτών των δύο ανθρώπων, της κατηγορούμενης και του κατηγορουμένου. Καταρχήν, η γυναίκα είχε σκύψει το κεφάλι της, το μάτι της όμως πήγαινε δεξιά και αριστερά. Εγώ την έβλεπα συνέχεια, σαν να μην την ένοιαζε τίποτα. Δεν έδειχνε καθόλου μετανοημένη. Έχουμε πάει σε δεκάδες προσαγωγές συλλήψεις. Αυτή η γυναίκα έδειχνε σαν να μην νιώθει τίποτα. Κοίταξε παγερά, διάφορη, δεξιά-αριστερά. Δεν έλεγε το παραμικρό. Σαν να μην την ενδιέφερε τίποτε. Όπως σας είπα προηγουμένως, ο κατηγορούμενος για την δολοφονία του Χρήστου Καλαντζάκη βγήκε, σας λέω, από το περιπολικό με πολύ μεγάλη δυσκολία. Βογκώντας, έπιανε την κοιλιά του. Δεν ξέρω άνθρωπος αν είχε κάποια πάθηση ή κάτι άλλο. Με πολύ μεγάλη δυσκολία τον πήγαν οι αστυνομικοί μέχρι τον εισαγγελέα. Και αυτός όμως ήταν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ενδεχομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε για πάθηση, γιατί τρεις σφαίρες έριξε. Ναι. Βγήκε από τους θάμνους σκυφτός. Τέσσερις έριξε και η μία ήταν χαριστική. Δεν το ξέρω και ακριβώς, απλώς αυτά που διαβάζω βγήκε από τους θάμνους. Έτσι του έριξε μία, φώναζε ο άνθρωπος, βρε παιδιά τι γίνεται, του ρίξε δεύτερη, του ρίξε τρίτη. Μέχρι που οι κυνηγοί τον είδαν και έτρεξε κιόλας πολύ. Ίσως τραυματίστηκε στη διαδρομή, αλλά έτρεξε πάρα πολύ. Βγήκε μέσα από τα χωράφια. Δικό, δηλαδή δεν πήγε με αυτοκίνητο, πεζός. Ούτε 20 μέτρα. Και Γιώργο, δεν ξέρω αν ισχύει. Βγήκε από το θάμνο, Το ξεφορτώθηκα που μας είπε στην αρχή, όντως κατά την κατάθεσή της, δηλαδή είπε τη λέξη ξεφορτώθηκα, γιατί είναι πολύ βαρύ το να το λέει η σύζυγος και μητέρα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι... Ήταν αποφασισμένοι και οι δύο. Αυτό το δήλωσαν στην κατάθεσή τους. Το είχαν αποφασίσει, είχαν βρει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Αυτός ήταν γνώστης των όπλων, μιας και αστυνομικός στη Βουλγαρία εν ενεργεία ήξερε. Πολύ ωραία. Τι να πω. Ναι, επειδή έχουμε δει πολλές περιπτώσεις τέτοιες, καλό είναι όταν βλέπουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο, ιδίως σε μεγάλη ηλικία που έχει αφοσιωθεί στο επάγγελμα, στην...